Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος ευλόγησε τη Βασιλόπιτα που έκοψαν τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Καπαδοκών Εύρου, οι τρεις ιεράρχες, στην έδρα του Συλλόγου. Πάντες ή των λόγων αυτών εράστε, συνερθόντες ή εμείς τιμήσομεν, αυτή η αρτιτριάδη υπέρ ημών αη πρεσβεύου. Ο Σύλλογος εδώ και μερικά χρόνια εδράζεται στην Καπαδοκική Εστία, η οποία λειτουργεί και ως μουσείο με στόχο πάντα τη διάσωση και διάδοση της καπαδοκικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα εδώ βρισκόμαστε στην Καπαδοκική Εστία, στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Μαζευτήκαν τα μέλη εδώ, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, του βουλευτή, του κυρίου Δημοσχάκη, του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη και του δήμαρχου της πόλης μας, για να γιορτάσουν μαζί μας την κοπή της πίτας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, το νέο έτος που μπήκε να γεμίσει κυριότερο υγεία, αγάπη και ελπίδα στον ελληνικό λαό και σε όλο τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε οι Έλληνες περισσότερο αυτόν τον καιρό την ελπίδα. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, δεν θέλω ο Θεός να με φέρει πράγματα για αυτό το έτος, αλλά τουλάχιστον να μην με πέρει και πράγματα που αγαπάω. Αυτό σημαίνει το πιο σημαντική ιδέα της υγείας και της αγάπης στον κόσμο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχισμένο το 16. Όσο για το έργο του Συλλόγου, αυτό είναι γνωστό όλα αυτά τα χρόνια, όμως οι δράσεις και τα σχέδια δεν σταματούν ποτέ. Ειδικά δε όταν η ανάγκη για την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς ολοένα και αυξάνεται. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα πολέμη. Άμα προσέξουμε, θα δούμε ότι στα 6 τάξεις στο δημοτικό και 6 στο γυμνάσιο, λύκειο μαζί, δεν αναφέρονται πουθενά οι αλυσμόνητες πατρίδες με το βάρος που πρέπει να αναφέρονται. Ούτε την παράδοση, ούτε τα έθιμά μας, ούτε για την Καπαδοκία, ούτε για τον Πόντο, για την Ιωνία, για τους Θράκες, τίποτα. Είναι όλα αυτά στο πρόγραμμα, όπως είπαμε, της παγκοσμιοποίησης, το οποίο στενερά αντιστεκόμαστε εμείς ως πολιτιστικό σωματείο. Αυτό το ρόλο τώρα που δεν μπορεί να το κάνει η εκπαίδευση, το κάνουν τα πολιτιστικά σωματεία, όσο παράξιο και να σας φαίνεται. Μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας, προσπαθούμε να κρατήσουμε και να μεταλαμβαδεύσουμε στις και νέες γενιές αυτόν τον πολιτισμό. Το Μουσείο της Καπαδοκικής Εστίας εγκαινιάστηκε το 2008 με τα εκθέματά του να έχουν ιδωθεί τόσο από ιδιώτες όσο και από οργανωμένα γκρουπ που τα επισκέπτονται κατά καιρούς.